αιώνας των αιώνων. Αμήν μεγάνε βρατό εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρετα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλες την έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωραν. Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με τον Ερδαϊκό. Θα ξεκινήσουμε από το Αλφα τοπικό. Έχουμε το συμβούλιο πολύ κοντά μας. Εύχομαι να έχουμε και τον κόσμο πολύ κοντά μας, γιατί ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε τη στήριξη του συμβουλίου. Από πίσω είναι ο κύριος Ολιάμης, βοηθάει όσο μπορεί. Αυτά όμως δεν αρκούν. Εμείς βάζουμε τα πρώτα λιθαράκια. Περιμένουμε από τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Ούτε δικιά μου είναι η ομάδα, ούτε του Προέδρου, ούτε του Συμβουλίου, ούτε κανενός. Η ομάδα είναι της Εορδαίας. Λέγεται Εορδαϊκός. Το τονίζω πάλι αυτό, Εορδαϊκός. Και να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Να έρθουν να αναλάβουν αν θέλουν αυτοί. Γιατί όχι μόνο να κάθομαι να κατηγοράω, είναι το πιο εύκολο. Όλοι εδώ στο γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα, να την πάρουν και από εμάς την ομάδα. Και όποιος έχει τα κατάλληλα προσόντα να αναλάβει και είναι καλύτερος από αυτούς που είναι, να αναλάβει και αυτός, να βάλει και αυτός το λιθαράκι του όπως βάζουμε και εμείς. Στερούμαστε από τις δουλειές μας, στερούμαστε από όλα. Φέραμε κάποια παιδιά με επίπεδο ποδοσφαιρικό, κάποια νέα παιδιά. Φέραμε 24 άτομα αυτή τη στιγμή, 24 δελτία είναι καταθετημένα στην ΕΠΣ Κοζάνης. Είμαστε στις 10 πρώτες ομάδες οι οποίες δηλώθηκαν. 10 ομάδες από την Α, Β και Γ κατηγορία τοπικό πρωτάθλημα Εορδαίας Νομού Κοζάνης. Έχει δηλωθεί ο Ερδαϊκός μέσα στις 10 πρώτες. Σε όσους έχουν την εντύπωση ότι η ομάδα θα ξεκινήσει από Γ, από Β, ξεκινάει Α τοπικό η ομάδα και είναι όλα πάνε καλά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ξέρω, αφήσαμε την ομάδα, δεν μπορούσε η ομάδα να κρατηθεί γιατί είχε μεγάλα χρέη, τα οποία τα ρυθμίσαμε, αφήσαμε την ομάδα να πέσει, να ξεκινήσουμε από την αρχή με δικά μας παιδιά, με πλάνα, με στόχους. Η ομάδα πιστεύω σε 2-3 χρόνια να βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Αυτό που προτεύει είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε στην περιοχή μας, με σύγχρονη γνώμη του προπονητή, το πήραμε. Ο Ερδαϊκός είναι ο Ερδαϊκός. Πίσω άλλες 5 μέρες. Εντάξει κύριε, ξεκινάμε το ζέσταμά μας, καλή αρχή σε όλους, οι μεγάλοι μπροστά και οι μικροί ακολουθούν από πίσω. Σφιγμούς κανονικά, όταν λέω μετράμε, μετράμε κανονικά και έχουμε και λέμε. Πάμε λεβεντόπεδα. Γεια σας, είμαι ο Περίβουκος Γιάννης, έχω αναλάβει γενικός αρχηγός της ομάδας του Ερδαϊκού αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα νεαρά παιδιά κυρίως του τόπου να παίξουν την μπάλα που πρέπει. Εδώ πως θα δέσει η ομάδα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τα παιδιά όλα να δουλέψουν, να μας βοηθήσουν και αυτοί. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο τον κόσμο, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία και πολύ τύχη στην ομάδα μας στον Ερδαϊκό. Στόχος της ομάδος είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Άμα γίνεται να πρωταγωνιστήσουμε κιόλας. Πήραμε 23-24 άτομα είμαστε περίπου. Πιστεύω να πάμε καλά. Το βιωτικό επίπεδο του ποδοσφαιριστή είναι εύκολο να ανεβεί και να παίξουμε σε ψηλότερο επίπεδο. Να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Και ήθελα να κάνω μια παράκληση στην επαρχία Εορδαία, ναι, στον κόσμο της επαρχίας Εορδαίας. Ο Ερδαϊκός δεν είναι ομάδα της Πτολεμαϊδός μόνο, είναι ολόκληρη επαρχία Εορδαίας. Και άμα γίνεται ο κόσμος να έρθει να συμπαρασταθεί τη δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ως νέα δημοτική αρχή και με πρωταγωνιστή τη δήμαρχό μας, σε όλα τα τοπικά αθλητικά δρόμενα που έχει η Εορδαία, είναι πάντοτε δίπλα. Έτσι και τώρα. Ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο καινούριος Ερδαϊκός να έρθει εκεί που του αρμόζει και να επανέλθει στις αρχικές του θέσεις. Εμείς σαν, να επαναλάβω για μια άλλη φορά, ότι σαν νέα δημοτική αρχή θα είμαστε δίπλα τους, να αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη και να κοιτάξουμε να έρθουμε κοντά στην στήριξη του Ερδαϊκού και να επαναλάβω για άλλη μια φορά να έρθει εκεί που του αρμόζει ο Ερδαϊκός. Ξεκινάμε σήμερα την προετοιμασία μας, η ομάδα της πόλης μας. Ζητάμε τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου για να πετύχουμε και εμείς το στόχο μας. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Έχουμε 3-4 έμπειρους ποδοσφαιριστές που πλαισιώνουν τους μικρούς μας, οι οποίοι με τη βοήθεια τη δικιά μας και με του κόσμου, του φιλάθλου κόσμου της Εορδαίας, πιστεύω
να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες του νέου πρωταθλήματος, που είναι αρκετά δύσκολο γιατί υπάρχουν και καλές ομάδες και γύρω της περιοχής και από την περιοχή της Κοζάνης. Εντάξει, εμείς θα παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Χαμηλά ο πύχης, πιστεύω, γιατί η ομάδα έρχεται από ένα χρόνο απραξίας.